Καλησπέρα, καλησπέρα και ελπίζουμε ότι αυτή η εβδομάδα θα κλείσει ίσως με κάποιες έντονες διαβουλεύσεις σε επίπεδο προσέγγισης ειρήνης. Και υπάρχει ένα πακέτο το οποίο διέρευσε 12 σημείων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και σας το μεταφέρουμε και κατά αποκλειστικότητα στη τηλεόραση Άστρα TV, ότι βρίσκονται σε καλό σημείο οι διαπραγματεύσεις για ειρήνη μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ των δύο χωρών, με την πλήρη, αν θέλεις, συμφωνία στο ότι η Ουκρανία δεν θα μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ. Αυτό το ζητά μετεπιτάσσως ο κύριος Πούτιν, άρα σημαίνει ότι αυτή η πρώτη δέσμευση, δεύτερη αναγνώριση της Κρυμαίας και τρίτον, ανεξάρτητα κράτη κοντά στις ρωσόφωνες περιοχές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επηρεαστούν με άλλα οπλικά συστήματα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, για να το δώσουμε να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Εγγυήτριες δυνάμεις της ασφάλειας της Ουκρανίας, Αμερική, Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία, να ξανά η Τουρκία στο παιχνίδι, όχι νέα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, αλλά ένα μοντέλο Αυστρίας-Σουηδίας ουδέτερης ζώνης, αποχωρεί άμεσα το Κρεμλίνο ο κύριος Πούτιν από την Ουκρανία και δεν μπαίνει ποτέ η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Αυτό το πακέτο έχει τεθεί από τους διαπραγματευτές, είναι αυτές οι λύσεις οι οποίες αν προκύψουν θα προκύψουν και υπάρχει ένας αστερίσκος το αν θα δεχθεί ο κύριος Πούτιν πραγματικά αυτή την κατάσταση. Θεωρώ, κάνοντας μία πρόχειρη εκτίμηση και με επαφές που έχω αριστερά και δεξιά και από την πλευρά της Ρωσίας και από την πλευρά της Ουκρανίας, ότι βρισκόμαστε κοντά σε ένα τέτοιο πακέτο λύσης, το οποίο θα συνδυαστεί φυσικά και με πάρα πολλά κοινοτικά κονδύλια, αλλά και με κονδύλια της Αμερικής για την αναστήλωση, ας το πούμε έτσι, για την ανασύνταξη της Ουκρανίας, χωρίς όμως αυτό να περιέχει οπλικά συστήματα. Γιατί είπαμε και άλλη φορά, μέσα από το δελτίο ειδήσεων, το καταξιωμένο δελτίο ειδήσεών σου, ότι αυτό που δεν θέλει ο κύριος Πούτιν είναι να έρθει το ΝΑΤΟ, να μπορέσουν να μπουν οπλικά συστήματα τέτοιας μορφής που να περιορίζουν και να, κατά κάποιο τρόπο, να καταστρέφουν όλο το οπλικό σύστημα της Ρωσίας, αλλά βρισκόμαστε κοντά. Βλέπουμε μεγάλη χαραμάδα πλέον να υπάρξει λύση. Να δώσουμε 2-3 ειδήσεις από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Παναγιωτόπουλος, που έγινε σήμερα, για τη συζήτηση για τον πόλεμο της Ουκρανίας, εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη της Ελλάδος. Αναφορικά με την ανθρωπιστική κρίση ανέφερε ότι η Ελλάδα την πρώτη στιγμή έχει στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία και επανέλαβε το έντονο ενδιαφέρον της πατρίδας μας για τους ομογενείς στη Μαριούπολη που δοκιμάζονται από το ρωσικό βομβαρδισμό. Επιπρόσθετα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όπως είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, συμμετέχουν πλήρως στη δύναμη αντίδρασης του ΝΑΤΟ, όπως προβλέπεται από τα σχετικά σχέδια. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα υποστήριξε το τεράστιο πακέτο κυρώσεων που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Εδώ βέβαια βάλετε μεγάλο αστερίσκο, διότι όπως θυμάστε στη Σύνοδο Κορυφής την προηγούμενη εβδομάδα η Γερμανία δεν δέχθηκε το ευρωομόλογο. Η Γερμανία ήταν αυτή η οποία πρότεινε ο κύριος Σόλτς, ο καγκελάριος, να συνεχίσουμε να προμηθευόμαστε αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία και να μην διαταράξουμε τις σχέσεις μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή με δύο λόγια, γιατί μας ακούνε σοβαροί άνθρωποι οι τηλεθεατές σας, ότι έχει καταλάβει ο κύριος Πούτιν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ηγέτες. Έχει κάποιους πολιτικούς ηγέτες οι οποίοι δεν μπορούν να αρθώσουν ανάστημα τέτοιου βεληνικούς που να τον απειλήσουν και βλέπει κυρίως προηγούμενη πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι σε μεγάλες πολυεθνικές Ρώσων ολιγαρχών. Βλέπετε τον κύριο Σρέντερ, είδατε που είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες παίξαν ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι και αυτό έδωσε τη δυναμική στον κύριο Πούτιν από τη μία πλευρά να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει
προσδοκίες και από την άλλη να μπορέσει με συμμαχίες εντός εισαγωγικών και κυρίως με την Τουρκία, μπαίνοντας όμως και στη Λιβύη και ανοίγοντας αυτή την θαλάσσια γραμμή που τον ενδιαφέρει για να μεταφέρει το φυσικό πλούτο. Από εκεί κερδίζει ο κύριος Πούτιν. Από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει αυτή η δίωδο και είναι ανοιχτή αυτή η γραμμή, καταλαβαίνετε ότι στο τραπέζι είναι ο ισχυρός παίκτης, ο οποίος στρατηγικά ξέρει να πετυχαίνει τους στόχους του. Κωνσταντίνε, να σε ρωτήσω, υπάρχουν βαθύτερα αίτια που ενδεχομένως οδηγούν τη γερμανική κυβέρνηση να κρατήσει αυτή τη μεσοβέζικη στάση? Κοιτάξτε, πάντοτε η Γερμανία δεν ήταν και επ' εποχής Μέρκελ, και εδώ είναι η μεγάλη απορία, γιατί δεν αξιοποιείται η κυρία Μέρκελ ως διαμεσολαβήτρια, η οποία είχε άριστες σχέσεις με τον κύριο Πούτιν. Και είναι απορίας άξιων, διότι η κυρία Μέρκελ αποχώρησε από την καγκελαρία, δεν έχει ούτε τρεις μήνες. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν βαθύτερα αίτια και σε αυτή την απομόνωση της κυρίας Μέρκελ. Πάντοτε οι Γερμανοί δεν ενδιαφερόταν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε όμως και σε μερικές εικόνες που μας έρχονται, οι εντός εισαγωγικών ψύχρεμοι Γερμανοί πήγαν να διάσαν τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε για ένα λαό που όχι μόνο δεν έχει ψυχραιμία, αλλά δεν μπορείς να θεωρείς σήμερα τη Γερμανία υπερδύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπερδύναμη στην οικονομία, ναι, γιατί κατόρθωσε και έβαλε όλο τον Νότο υπομοιρία μέσα σε μνημόνια, και τα οποία δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Μιλούμε για μια καταπάτηση και παραβίαση διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ρωσίας-Ουκρανίας, και κανείς δεν αναφέρει την καταπάτηση της Κύπρου. Τη μισή Κύπρο την οποία την έχει κατακτήσει η Τουρκία με κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνούς δικαίου, και κανείς δεν αναφέρεται εκεί. Και συζητάμε μόνο για την Ουκρανία. Κοντά στην Ουκρανία θα έπρεπε όλοι οι ευρωβουλευτές, Έλληνες, Κύπροι, αλλά και μέσα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις συνόδους κορυφής, να τίθεται το θέμα της Κύπρου, το οποίο περνά στα ψηλά γράμματα, και προσπαθούμε εμείς να διατηρήσουμε σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν. Βεβαίως και πρέπει να συνομιλούμε, βεβαίως και πρέπει να είμαστε ανοιχτή γραμμή, αλλά όχι να δεχόμαστε την καταπάτηση αυτού του τμήματος. Βλέπετε, ο κύριος Ερντογάν φιλοξένησε από τη μία πλευρά τους δύο υπουργούς εξωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα, Ρωσίας-Ουκρανίας, και έρχεται τώρα στο σχέδιο λύσης ως εγγυήτρια δύναμη διαφύλαξης της Ουκρανίας με Αμερική, Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, κρατήστε τα αυτά, διότι αυτά είναι διαβατήρια για τον κύριο Ερντογάν για τη μελλοντική του εξέλιξη και πορεία. Και θα τα δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας και θα έχουμε τη χαρά να τα σχολιάσουμε παρέα. Να δώσω επίσης ειδήσεις σχετικά με τις συναντήσεις που έχει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, στην Αμερική, με την υφυπουργό εξωτερικών υποθέσεων των ΗΠΑ, αρμόδια για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας, την Κάρεν Ντόνφιλντ. Συναντηθήκανε και σε σχέση με την κρίση στην Ουκρανία, ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε την αταλάντευτη προσήλωση της Ελλάδος στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και του διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και προέταξε την εφαρμογή των κυρώσεων από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, απαραίτητα συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, πως τώρα απέχει. Μόνο με ένα ενιαίο μέτωπο των εταίρων και συμμάχων οι κυρώσεις θα είναι αξιόπιστες και αποτελεσματικές, ανέφερε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Βλέπετε δηλαδή ότι η εικόνα που περνά στον κύριο Πούτιν, και σας διαβάζω τις ανακοινώσεις για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι όλα αυτά δεν βγαίνουν από το μυαλό μας, από σένα και από μένα. Βλέπει ο κύριος Πούτιν ότι οι διεθνείς οργανισμοί χωλαίνουν. Δεν έχουν ενιαία στάση, δεν έχουν κοινή συναντήληψη και κατά κάποιο τρόπο εκφράζουν έολα επιχειρήματα. Και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό πάτημα για να μπορέσει ο κύριος Πούτιν να επιβάλλει τους όρους του. Ερχόμενοι τώρα στο εσωτερικό της χώρας, σε λίγα λεπτά θα έχουμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού σχετικά με τα νέα μέτρα ενίσχυσης για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, τα οποία μέτρα
θα εξειδικευθούν αύριο το πρωί από τους αρμοδίους υπουργούς οικονομικών, ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης και λοιπόν ενέργειας, περιβάλλοντος κτλ. Τι να περιμένουμε, άρα... βλέπεις λύσεις στον άμεσο ορίζοντα? Ενισχύσεις θα περιμένουμε και η σύνοδος κορυφής 24-25 Μαρτίου θα είναι κρίσιμη, διότι θα πρέπει να αποφασίσουν οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πόσο θα πάμε σε ελαστικούς προϋπολογισμούς τουλάχιστον για την επόμενη τριετία, για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν μετά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση. Σήμερα που μιλάμε, αγαπημένη μου Ελένη και οι αγαπητοί τηλεθεατές, δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα σάντουιτς με γύρο το οποίο θα φτάσει κοντά στα 4 ευρώ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα σούπερ μάρκετ το οποίο έχει αυξηθεί κατά 80 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένα πρωτογενή τομέα τον οποίο τον έχουμε εξαφανίσει και εδώ καλείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να παίξει στρατηγικό ρόλο για να μπορούν οι αγρότες μας, οι τιμημένοι μας αγρότες αυτοί, οι άνθρωποι 24 ώρες το 24, 365 μέρες το χρόνο που δίνουν την ψυχή τους για να καλλιεργούν, χωρίς να μπορούν να αγοράζουν την πρώτη ύλη σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς να μπορούν να πουλούν τα προϊόντα τους αξιοπρεπείς τιμές με τις αυξήσεις που έχουν υπάρξει. Άρα θέλουμε πρώτα απ' όλα στη Σύνοδο Κορυφής να επέλθει μια ομόφωνη στάση, να πάμε στο περιβόητο ευρωομόλογο, μα θες μόνο για ενέργεια, μα θες για την ενίσχυση των οικοκυριών, αλλά να απεγκλωβιστεί το ευρωομόλογο αυτό ή οποιαδήποτε ενίσχυση από την ανεργία, από την αντιμετώπιση της νόσου COVID και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να είναι δηλαδή ένα έξτρα κονδύλιο, το οποίο κάλλιστα μπορεί να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνοντας στις αγορές ενιαία, και ενιαία πλέον να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε νέες μορφές ενέργειας. Είπαμε για το υδρογόνο, το οποίο πρέπει να επιχορηγηθεί και πρέπει να μπει στο τραπέζι της συζήτησης άμεσα, για να δούμε πώς θα βγάλουμε τον επόμενο χειμώνα. Διότι η Ευρώπη έχει δείξει ότι δεν έχει γρήγορα αντανακλαστικά. Οι ηγέτες κοιτούν κυρίως τα προσωπικά τους συμφέροντα και όχι το σύνολο της Ευρώπης, και όλο αυτό θα έχει αντανάκλαση στις επικείμενες ευρωεκλογές. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις της 7 του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνε, διότι όπως βλέπεις και στα ρεπορτάζ και γνωρίζεις και πολύ καλά, όλα τα νοικοκυριά έχουν γονατίσει, όλοι οι κλάδοι είναι οριακοί, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, προσπαθούν να επιβιώσουν μέρα με τη μέρα. Περιμένουμε να δούμε. Υπάρχουν λύσεις, αγαπημένη μου Ελένη, και πρέπει να τονίσουμε το εξής. Η καθημερινότητα είναι το μεγάλο στοίχημα. Μην ξεχνάς ότι ο κύριος Μακρόν έχει φέτος εκλογές. Αλλά επομένως, πάρα από του χρόνου η Κύπρος. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι αν δεν κερδιθεί το στοίχημα της καθημερινότητας στην Ελλάδα μας και κατόπιν σε όλη την Ευρώπη, το κάθε κράτος θα κοιτάξει τη δική του τακτική και λογική. Θα πρέπει η καθημερινότητα να επανέλθει σε επίπεδα λογικά. Οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια. Και έχουμε ένα μεγάλο κίνητρο με τους Ουκρανούς μετανάστες, να μπορέσουμε να τους απορροφήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Είναι αξιόλογοι μετανάστες. Και εδώ τίθεται ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα. Πού είναι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, που έχει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και που θα έπρεπε να ενισχύσει την Ελλάδα όταν καλείται τώρα το μεταναστευτικό, πέρα από τις γνωστές ροές που υπάρχουν, να ενσωματώσει τουλάχιστον τις καλής ποιότητας μετανάστες που λέγονται Ουκρανοί, που είναι μορφωμένοι, που είναι ορθόδοξοι, που μπορούν να συνδράμουν στην ελληνική κοινωνία και να την αναπτύξουν και να δημιουργήσουμε έτσι από ένα μεταναστευτικό κύμα που προέκυψε από τον πόλεμο μία δυναμική ως χώρα και μία δυναμική που θα μας καταξιώνει σε υψηλό επίπεδο συνομιλητών στα διεθνή φόρα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε περισσότερα ευχάριστα νέα. Να πούμε στους τηλεθεατές. Αισιοδοξώ και εγώ ότι φαίνεται καλό παράθυρο ειρήνης. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Ο πλανήτης δοκιμάστηκε αρκετά και χάθηκαν αθώες ψυχές. Εκεί να σταθούμε. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.